Αυτό είναι το έγγραφο που προκάλεσε πολιτική θύελα για το μεταναστευτικό. Οι αρμόδιοι υπουργοί βρέθηκαν προαπρόπτου αφού διάβασαν τον τίτλο του εγγράφου που μιλούσε για νέα πολιτική στις διαδικασίες κράτησης αλλοδαπών. Η εγκύκλειος δίνει ξεκάθαρες οδηγίες να αφήνονται ελεύθεροι μετανάστες, ακόμη και όσοι κρατούνται, και όλα αυτά με υπογραφή του υποστράτηγου Γιώργου Νίτσα. Μετά το βραδινό ευνηδιασμό, νωρίς το πρωί ο Γιάννης Πανούσης έσπευσε δημόσια και με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο να ακυρώσει τη διαταγή, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Σαμαρά ότι έστησαν την προβοκάτσια. Εμφανίζεται ένα σημείωμα. Εγώ αυτή τη διαταγή την ανακάλεσα πρωί-πρωί. Διέταξα να γίνει προκαταρτική διοικητική εξέταση και ο αρχηγός ζήτησε τις παραιτήσεις. Γιατί? Διότι εμφανίζεται ένα κείμενο νέα πολιτικής σχετικά με λοιπά και λοιπά, και αυτό το κείμενο θα έπρεπε κανονικά, αυτή είναι η διοικητική διαδικασία, να έχει περάσει από την ιεραρχία, να έχει φτάσει τον αρχηγό, να έχει πει νέο αρχηγός, να έχει φτάσει ο Γενικό Γραμματέα, να έχει φτάσει σε μένα, να έχει υπογράψει εγώ, οπότε γινόταν ένα κείμενο που στέλνεται σε όλες τις μονάδες. Στο έγγραφο τονίζεται ξεκάθαρα ότι απολύψεως της παρούσας όλοι οι νεοσερχόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών που συλλαμβάνονται στα σύνορα της χώρας δεν θα κρατούνται, αλλά θα τους επιδίδεται απόφαση απέλασης χωρίς κράτηση με προθεσμία 30 ημερών. Σε άλλη παράγραφο αναφέρεται ότι για τους ήδη κρατούμενους σε προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης αλλοδαπών και σε αστυνομικές υπηρεσίες να αναβληθεί για 6 μήνες η εκδοθήσα σε βάρος τους απόφαση επιστροφής απέλασης, γράφει εγκύκλειος. Το έγγραφο αποκάλυψε η τηλεόραση του Sky και λίγη ώρα αργότερα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς κατηγορούσε την κυβέρνηση ότι θα κάνει την Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι. Απίστευτη, αδιανόητη και προκλητική η απόφαση της κυβέρνησης να ανοίξει τα σύνορα σε κάθε παράνομο μετανάστη. Η συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καμένου μετατρέπει την Ελλάδα σε μαγνήτη προσέλκυσης παράνομων μεταναστών στη χώρα. Οι επιπτώσεις για την κοινωνική συνοχή, την ασφάλεια των πολιτών, την οικονομία και τον τουρισμό θα είναι καταστροφικές. Το Μέγαρο Μαξίμου, λίγο πριν από το μεσάνυχτα, κατηγόρησε ανοιχτά τον κύριο Σαμαρά ότι η μονταζιέρα της Νέας Δημοκρατίας στείνει επικίνδυνα παιχνίδια σε βάρος της χώρας. Σαν έτοιμη από καιρό, η μονταζιέρα της Συγκρού διέσπηρε την υποτιθέμενη αποκάλυψη, προσπαθώντας να πείσει ότι η χώρα κινδυνεύει. Η ανευθυνότητα του κυρίου Σαμαρά είναι γνωστή. Άλλωστε, όλοι ξέρουν πού έχει οδηγήσει τη χώρα με τις πολιτικές του. Θα περιμέναμε όμως, πριν υιοθετηθεί η είδηση, να διασταυρωθεί από όλους. Ο αρμόδιος υπουργός Εσωτερικών Νίκος Βούτσης, μιλώντας στην κοινωνία Οραμέγκα, είπε ότι πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες σε αυτούς που υπέγραψαν το κείμενο. Καμία σχέση και ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας είτε του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είτε του νέου Υπουργείου Μετανάστευσης. Την ευθύνη του εγγράφου την έχει όποιος την υπογράφει και άρα υπάρχει θέμα. Αυτό το έγγραφο δεν έφτασε στα χέρια του Υπουργού. Η κυβέρνηση θα ασκήσει πολιτική με βάση το περιεχόμενο όταν το αποφασίζει η κυβέρνηση και όχι όταν το αποφασίσει κάθε υπηρεσιακός παράγοντας. Από χθες το απόγευμα, όταν έφτασε σε όλες τις υπηρεσίες η εγκύκλειος, υπήρξε μεγάλη αναστάτωση και σύγχυση. Η Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων ήταν η πρώτη που αντέδρασε αφού ερμήνευσε το έγγραφο ως εντολή για απελευθέρωση των παράνομων μεταναστών. Με σημερινή διαταγή του αρχηγείου και του αρμόδιου κλάδου, διατάσσεται ουσιαστικά η πλήρης εκένωση των κέντρων. Η απελευθέρωση με υπηρεσιακά σημειώματα εξάμηνης διάρκειας όλων των αλλοδαπών που κρατούνταν με το αιτιολογικό της παράνομης εισόδου, αλλά κυρίως η μη κράτηση κανενός που στο μέλλον θα εισέρχεται παράνομα στη χώρα. Αυτούς να τους κρατήσεις, όσο διάστημα και να τους κρατήσεις, είναι αδύνατη η επιστροφή τους πίσω στις χώρες τους. Αυτοί λοιπόν δεν συλλαμβάνονται, δεν προχωράμε στην κράτησή τους. Όπως επίσης και τους πρόσφυγες, μέχρι ένα βαθμό. Ο Υπουργός Άμυνας Πάνος Καμένος κάνει λόγο για συνωμοσία επιτελών της ελληνικής αστυνομίας. Στο Twitter έγραψε: Ο γνωστός στρατηγός που ειδοποίησε για την υπόθεση Χαϊκάλη σε συνεργασία Συγκρού με εισαγγελέα διακινεί δίθεν εντολή Πανούση λόγω κρίσεων. Η αρμόδια Υπουργός Αναπληρωτής Μεταναστευτικής Πολιτικής Στασία Χριστοδουλοπούλου πάντως, μιλώντας χθες στην ιστοσελίδα New Post, διευκρίνησε ότι οι αποφάσεις να απελευθερώνονται οι παράνομοι μετανάστες δεν είναι της σημερινής κυβέρνησης και πως γίνεται προσπάθεια σταδιακής αποχώρησης όσων κρατούνται στα κέντρα. Αυτός ο νόμος υπάρχει εδώ και χρόνια. Απλά εμείς ενεργοποιούμε διατάξεις του, όπως θα έπρεπε να κάνει κάθε κράτος δικαίου. Εμάς η πολιτική μας είναι ότι κολαστήρια όπως αυτό της Αμυγδαλέζας πρέπει να κλείσουν. Έρχονται άνθρωποι πρόσφυγες από πόλεμο, από περιοχές που βομβαρδίζονται. Μια γυναίκα με δύο παιδιά, μωρά μόνα τους αστυνόδευτα. Ναι. Αυτά τι θα τα κάνεις? Προφανώς η κυβέρνηση δεν έχει ενιαία πολιτική επί του μεταναστευτικού,
καθώς μέχρι στιγμής τα κυβερνητικά στελέχη προβαίνουν σε εξαγγελίες και δηλώσεις, οι οποίες είναι αλληλοανερούμενες και πολλές φορές εκ διαμέτρου αντίθετες. Χωρίς σύγκρουση και ρήξη με τον κανονισμό του Δουβλίνου, τη Σέγγεν και τις οδηγίες της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να υπάρξει ούτε προσωρινή φιλολαϊκή ανακούφιση του μεταναστευτικού προβλήματος. Οι προσπάθειες για δημιουργία έντασης μεταξύ των δύο πλευρών του τεχνητού δικοματισμού είναι αποκρουστικές και ζημιογόνες για τη χώρα. Πάγια θέση της Χρυσής Αυγής είναι η απέλαση όλων των λαθρομεταναστών.